Λοιπόν, Ναυλίτης. Παρόν, παρόν. Παντελιάκης παρόν, Καυγαλάκης παρόν. Βλάχου. Όχι, Κουρέπης παρόν, Κασιμάτη παρούσα. Καραλή παρούσα, Παπαδημητρίου παρούσα. Κόκαλης παρόν, Ζαπάτης παρόν, Τσιωτάκης. Δεν είναι. Τσιλιγύρης. Δεν είναι. Κύρλος. Όχι. Κεφαλάς Αλματάνη παρούσα. Ανδριαδάκης. Κατσίμπας. Λιανός. Κορογιαννάκη. Διονυσιώτης παρών. Καπετανάκη Ανθούλα παρούσα. Πάντου. Πάντου δεν παρούν. Ο κύριος Καραγιαννάκης έχει ενημερώσει ότι θα προσπαθήσει να έρθει αργότερα. Βάρσος. Λαμπρινός. Ναι, παρόν. Ποντικάκη έχει ενημερώσει ο κύριος Ποντικάκη δεν θα έρθει. Παπαδόπουλος παρόν. Μαρκεσίνης παρόν. Παρόν, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Λαχανάς παρόν. Τσούλος δεν τον έχω δει. Όχι. Μακρύς παρών, Ασυλλογιστάκης παρών, Παπάζουγλου παρούσα, Σεβδαλή, έχει ενημερώσει ότι δεν θα δεν είναι. Όχι, παρούσα, παρούσα. Α, Σεβδαλή παρούσα, Πατρινού παρούσα, Σκορδίλης. Δεν έχει μπει. Φυτεύει, φυτεύει. Ναι, φυτεύει. Κανακάκης, όχι, καλός. Κουρμαδιάς, Μήλας, Καπάτσος. Κουρμαδιάς κάνει το εμβόλιο. Ναι. Στη σειρά έχει τα δει. Καλό, καλό, καλό. Γιάννη Σένα ή Καπάτσος είναι εδώ ή είναι κάποιος άλλος ο Γιάννη Σένα. Όποιος φαινάται από δεν μιλάει. Ελευθεράκης. Ποιος είναι? Κουρμαδιάς φαίνεται να μπήκε. Κάτι άκουσα μια φωνή από την Περπέραν. Μουρμαδιάς φαίνεται να μπήκε. Α, εμβολιάστηκε φαίνεται. Καλό στο Μανώλη. Λοιπόν, με τον κύριο Κουρμαδιά είμαστε 22. Πολύ ωραία. Άρχεται η 24η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Το πρώτο θέμα της ειδικής μας συνεδρίασης είναι επί της θα προσθεθεί 868 του 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2019 του Δήμου Κηφισιάς, άρθρο 163, νόμος 3463 του 2006. Θέλει ποιος από τις οικονομικές υπηρεσίες θα λάβει το λόγο? Κυρία Δαλιέτου, εσείς, ποιος από τις οικονομικές υπηρεσίες θα λάβει το λόγο για τον ισολογισμό? Ο κύριος Αυλίτης, εσείς, ο Ορκουδός. Ωραία. Αφήστε, καλέστε στο κομπιούτερ. Ο λόγος στη Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών, την κυρία Δαλιέτου. Thank you.
παρίσταται και η κυρία Μάρκου και παρίσταται και ο ορκωτός λογιστής του Δήμου, ο κύριος Κούτρας. Κυρία Ανταλιά, τους ακούμε. Ναι. Δεν ακούγεται η κυρία Δαλιέτου. Καλησπέρα σας. Περίμενε. Κυρία Δαλιέτου, το μικρόφωνο σας παρακαλούμε ανοίξτε. Ακούγομαι. Ναι. Καλησπέρα ξανά. Συζητάμε πάνω στον ισολογισμό της χρήσης του 2019. Είναι η ένατη χρονιά από την εφαρμογή του Καλλικράτη που υποβάλλεται η έκθεση του ισολογισμού. Θεωρούμε, παρά το γενικότερο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ότι η πορεία των οικονομικών του Δήμου κρίνεται ικανοποιητική. Οι βασικοί οικονομικοί δείχτες παραμένουν θετικοί και δείχνει να μπορεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις. Θα παραθέσουμε κάποια αναλυτικότερα βασικά στοιχεία του ισολογισμού χρήσης του 19, τα οποία μαζί με το προσάρτημα και την αναλυτική έκθεση ελέγχου του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Το αποτέλεσμα της κρίσης του 2019 ανέρχεται σε μείον 5.071.000, ποσό αυξημένο κατά 2 εκατομμύρια σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2018. Το αποτέλεσμα οφείλεται αφενός σε μια μικρή αύξηση των εσόδων κατά 500.000 ευρώ περίπου, καθώς και στην αύξηση των εξόδων κατά 2,5 εκατομμύρια περίπου σε σχέση με το 2018. Η αύξηση των εσόδων προέκυψε από διάφορες κατηγορίες ιδίων εσόδων. Να τονίσουμε ότι ενώ είχαμε μείωση κατά 1.300.000 στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ταυτόχρονα είχαμε αύξηση κατά 1.800.000 στις κατηγορίες του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στην εισφορά σε χρήμα, στα τέλη ακίνητης περιουσίας, στους ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών, στα λοιπά έκτακτα έσοδα. Σημειώνεται τη μείωση των εσόδων κατά 2,5 εκατομμύρια στις επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς, όπως ήταν τα προνοιακά επιδόματα με τα οποία μας επιχορηγούσε το κράτος για να τα δίνουμε στις ομάδες τις οποίες απευθυνότανε. Δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα, διότι μειώνονται αντίστοιχα και τα έξοδα. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Δήμος λειτουργούσε ως μεσάζον για να πληρώνει τα προνοιακά επιδόματα στις ομάδες στις οποίες απευθύνονταν. Τα προνοιακά επιδόματα πλέον αποδίδονται στους δικαιούχους από τον ΟΠΗΚΑ και όχι από τους Δήμους. Η αύξηση των εξόδων κατά 2,5 εκατομμύρια προήλθε κυρίως από δύο κατηγορίες. Από τις αμοιβές του προσωπικού και από τις επισκευές και συντηρήσεις ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπόν εγκαταστάσεων. Απλά θέλουμε να τονίσουμε ότι το 2019, επειδή μιλάμε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού, ο Δήμος κατέβαλε, λόγω τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ποσό περίπου 1.000.000 ευρώ από αποφάσεις που είχαν κερδίσει οι εργαζόμενοι για δώρα και άδειες. Όσον αφορά το ενεργητικό, το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 183 εκατομμυρίων και αφαιρουμένων των αποσβέσεων,
ποσού 88 εκατομμυρίων, η αναπόσβεστη αξία του ανέρχεται στο ποσό των 94.540.438 ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχαμε αύξηση ύψους 1,02% των παγίων. Αξία χρήση, η κτήση χρήση 2019, 183.131.840. Έναντι 181.291.497 στη χρήση του 2018. Τα αποθέματα του Δήμου σε αναλώσιμα υλικά ανέρχονται σε 115.650. Οι απογραφές των αποθεμάτων γίνονται από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών. Τονίζουμε ότι δεν τηρείται οργανωμένο σύστημα αποθήκης, κάτι που θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα λειτουργήσει. Ο Δήμος κάνει προσπάθειες να έχει ολοκληρωμένη διαχείριση των αποθεμάτων του, έτσι ώστε να τηρεί αναλυτική λογιστική και αποθήκη. Όσον αφορά το κυκλοφορούν ενεργητικό, οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.565.346, για τις οποίες έχει υπολογιστεί ποσό επισφάλειας, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 30.436.745 ευρώ, καλύπτοντας το 90,68% των συνολικών απαιτήσεων. Ο υπολογισμός της πρόβλεψης επισφάλειας γίνεται αναχρέωστη βάσει της ενηλικίωσης και του ύψους των αντίστοιχων απαιτήσεων. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι επισφάλειες οι οποίες εγγράφονται, δηλαδή σε ένα κυκλοφορούν ενεργητικό που εμφανίζει απαιτήσεις ύψους 33.565.346 ευρώ, το να εμφανίζονται επισφάλειες στο ύψος των 30.436 σημαίνει ότι στον ισολογισμό ακολουθείται μια πολύ συντηρητική και προσεκτική προσέγγιση για να μην δημιουργούνται λαθεμένες εντυπώσεις. Για να έχουμε δηλαδή πλήρη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Δήμου και της δημοσιονομικής του παράλληλα. Τα διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται στο ύψος των 12.902 ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει όλες τις υποχρεώσεις του Δήμου, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Να πούμε ότι το ύψος των μακροπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων μιλάμε για τα δάνεια, τα οποία πληρώνουμε ένα ποσό μέσα στη χρήση και βεβαίως θεωρείται μακροπρόθεσμη υποχρέωση, γιατί, όπως σας αναφέρω και παρακάτω, το ποσό των δανείων που έχει λάβει ο Δήμος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εξυπηρετεί, ανέρχονται αυτή τη στιγμή στο ύψος των 4.816.982 ευρώ. Δεν είναι δηλαδή ψηλός ο δανεισμός του Δήμου, εκ των οποίων το ποσό των 4.333.448 ευρώ αποτελεί τη μακροπρόθεσμη υποχρέωση του Δήμου, και ποσό 483.553 είναι τα κρεολύσια που έχουν ήδη καταβληθεί στη χρήση του 2020. Το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου, δηλαδή προς τρίτους, σε προμηθευτές, αναδόχους, εργολάβους κτλ., ανέρχεται στο ποσό των 3 εκατομμυρίων. Το παραπάνω ποσό κρίνεται ικανοποιητικό σε σχέση με το κυκλοφορούν ενεργητικό του Δήμου. Ο αριθμοδείκτης της γενικής ρευστότητας, σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες είπαμε ότι ανέρχονται στο ύψος των 3 εκατομμυρίων, που πρέπει να είναι πάνω από 2, το 2019 ανέρχεται στο 5,61. Αυτά. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, είναι εδώ ο ορκωτός λογιστής, ο οποίος ήλεγξε τη χρήση του 2019, συνέταξε την έκθεση και το πιστοποιητικό που συνοδεύουν τον ισολογισμό. Και η κυρία Μάρκο από το λογιστήριο, η οποία συνέβαλε τα μάλα για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δαλιέτου. Θέλει ο Κωστός, θέλει να σου ερωτήσω. Ό,τι θέλει. Αν υπάρχει κάποιο ερώτημα. Κάποιες ερωτήσεις.
Οι τοποθετήσεις. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι αυτό. Όχι. Ο κύριος Δήμαρχος. Κυρία Σιλωσιακή, ζητήσατε το λόγο. Ναι, μπορεί να φέρουμε. Ειδικότερη γνώση που πρέπει να έχουμε και οφείλουμε να έχουμε, ανεξαρτήτως αν τοποθετούμαστε ή όχι, για τα οικονομικά του Δήμου, για την πορεία των εσόδων, των δαπανών. Ακούσατε από τη Διευθύντρια ότι παρέμεινε και το 2019 μια δύσκολη εκείνη χρονιά, ούτως ή άλλως, σταθερή η οικονομική μας κατάσταση. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Θέλω λοιπόν στο κλείσιμο αυτή τη συζήτηση και αυτή τη εργασία να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά την κοινωνία τη συζήτηση. Θέλω να γνωρίζουν όλοι οι συναδελφοί, ανεξάρτητα από το βαθμό εμπλοκής τους στην καθημερινότητα του Δήμου, ότι είναι ένα μήνο τρίμηνο, μπορώ να πω, για να μην πω περισσότερο, πολύ βαρύ για τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμος και οι οικονομικές υπηρεσίες ελέγχθηκαν κατ' επανάληψη αυτό το διάστημα και αυτές τις μέρες και τις προσεχείς παραλαμβάνουμε αλληπαλλήλων ελέγχων που διεξήχθησαν στο Δήμο. Είχαμε έλεγχο της χρήσης του 2018 από το ελεκτικό συνέδριο, όπου εγκαταστάθηκαν εδώ. Είχαμε έλεγχο του 2019 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου εγκαταστάθηκαν εδώ. Είχαμε ασφαλώς τον έλεγχο της εργασίας. Δεν ακούμε καθόλου καλά το μικροφόνο. Της εταιρείας TGS, που εξέδωσε, εξόνισε και την έκθεση επί των οικονομικών μας καταστάσεων. Έχουμε ταρχικούς ακόμα και συγγνώμη, δεν σας ακούμε καθόλου. Επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης. Δεν ακούμε, Δήμαρχε, δεν ακούμε. Δήμαρχε, δεν ακούμε καθόλου καλά. Μικροφωνίζει πολύ. Έτσι λοιπόν, μία υπηρεσία που δεν είναι και στελεχωμένη ενώ κατά τον αριθμό όπως θα έπρεπε, ωστόσο έχει πολλά άξια στελέχη, πραγματικά δέχτηκε ένα υπερβολικό φόρτο εργασίας και για το προϋπολογισμό και για το τεχνικό πρόγραμμα και για την υποδοχή των 20.000 αιτήσεων για τα δήλωτα τετραγωνικά. Όλα αυτά δημιουργούν, καταλαβαίνετε, μια κατάσταση πραγματικά εξοντωτική για λίγους ανθρώπους. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλη τη Διεύθυνση, ειδικότερα σήμερα το τμήμα του λογιστηρίου, της λογιστικής παρακολούθησης του προϋπολογισμού, που και εκεί είχαμε μεταβολές το τελευταίο διάστημα, αλλαγή προϊστάμενης, στη θέση της κυρίας Παπαθανασάκη, που και εκείνη βοήθησε κατά το παρελθόν πολύ. Έχουμε την κυρία Τσιρώνη, που όσο μπορούσε και όσο πρόλαβε
αντιμετώπισε τα θέματα αυτά. Την υπάλληλό μας που είναι και εδώ μαζί μας, την κυρία Μάρκου, που όπως είπε και η Διευθύντρια, εργάστηκε πολύ μεθοδικά και κοπιαστικά, θα έλεγα, για την έκθεση, για την έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που ήδη βέβαια έχει ψηφίσει η Οικονομική Επιτροπή. Τη Διευθύντρια πάνω απ' όλα, την κυρία Νταλιέτου, που όλα καταλήγουν σε εκείνη. Και βέβαια είχαμε μία, όπως με βεβαιώνουν όλοι οι συνάδελφοι και συνεργάτες, θαυμάσια συνεργασία με την εταιρεία των ορκωτών λογιστών και συγκεκριμένα με τον κύριο Γρηγόρη Κούτρα, που παρευρίσκεται και στη συνεδρίασή μας. Τους ευχαριστώ λοιπόν όλους αυτούς και τους εύχομαι ή δυνατόν καλή ξεκούραση, γιατί κουράστηκαν πολύ, και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε και συνάδελφοι. Πάμε στην ψήφιση. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Λοιπόν, στο δεύτερο θέμα. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης όμικρον πι δέλτα του Δήμου Κηφισιάς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού οικονομικού έτους 2021, συμπεριλαμβάνονται πίνακες στόχοθεσίας του Δήμου και των νομικών προσώπων. Ο λόγος στον κύριο Αυλίτη, που είναι αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να με κάνετε βιδόν για να μπορώ να... Και Αυλίτη, λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούμε καλά. Λέω, για να κάνω την παρουσίαση, πρέπει να με κάνετε και με ένα guest, με host. Γιατί δεν μπορώ να κάνω share. Τώρα. Τώρα μπορείς, Βαγγέλη. Ωραία. Ναι, μπορώ. Λοιπόν, είναι το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης. Είναι η στοχοθεσία, είναι η πίνακη στοχοθεσία για το 2021. Δηλαδή, είναι η παρακολούθηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά μήνα. Βαγγέλη, είναι μαύρο. Βαγγέλη, δεν βλέπουμε κάτι. Για ξανά άνοιξε το. Εντάξει, ο πάλι μαύρησε. Ναι, τώρα ναι. Τώρα βλέπετε. Λοιπόν, το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης είναι στο... Ακούτε, βλέπετε και ακούτε. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης είναι η στοχοθεσία του προϋπολογισμού, δηλαδή το πώς εκτελείται ο προϋπολογισμός σε μηνιαία βάση και σε τρίμηνη βάση. Τα στοιχεία που έχουμε σε τριμηνιαία βάση τα στέλνουμε στο παρατηρητήριο που παρακολουθείται και από εκεί η ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και παράλληλα τα στέλνουμε και στην Οικονομική Επιτροπή και κάθε τρίμηνο που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακολουθείται σχολαστικά, δηλαδή, η εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με αυτά που έχουμε κάνει και με τις αναμορφώσεις, οι οποίες είναι πάντα, πρέπει να είναι πάντα ισοσχελισμένες. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης αναμορφώνται δύο φορές. Η μία είναι μαζί με τον προϋπολογισμό το Φεβρουάριο και μετά τον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται καμία αναμόρφωση όσον αφορά το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης και είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αναλυτικά τη στοχοθεσία και αυτά που έχουμε δώσει στο παρατηρητήριο και αυτά που έχουμε προβλέψει και έχουμε αναμορφώσει κατά επέκταση.
Εδώ βλέπετε τις επιχορηγήσεις από το τακτικό προϋπολογισμό, πώς διακυμαίνονται ανά μήνα και ανά τρίμηνο. Μέχρι το Δεκέμβριο που θα γίνει εκεί ο απολογισμός για κάθε κωδικό εσόδων και εξόδων από αυτούς που πρέπει να τροποποιούνται και να αναμορφώνονται. Εδώ είναι επιχορηγήσεις. Λοιπές επιχορηγήσεις που και εδώ βλέπετε την εξέλιξή τους, ποια πρόκειται να είναι. Εδώ είναι η εξέλιξη των ιδίων εσόδων. Εδώ είναι η εξέλιξη, η στοχοθεσία μας για τα ιδία έσοδα που θα βεβαιωθούν και θα σπαρτούν για πρώτη φορά μέσα στη κρίση. Εδώ είναι τα εισπραχτέα υπόλοιπα, δηλαδή βεβαιωθέντα έσοδα από τα προηγούμενα έτη. Θα ακολουθείτε και εδώ ποια θα είναι η πορεία και αν δείτε εδώ πέρα είναι το επίπεδο εισπράξης περίπου κάθε χρόνο. Είναι σημαντικό εδώ να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας. Το συγκεκριμένο κωδικό. Εδώ είναι τα λοιπά έσοδα. Αυτά σας τα έχω στείλει και η κυρία Διευθύντρια και τα έχουμε στείλει και σε εξελάκη. Δεν ξέρω τα έχετε πάρει όλοι. Εδώ είναι τα λοιπά έσοδα. Λοιπόν, η στοχοθεσία των εξόδων. Ουσιαστικά εδώ είναι μια επανάληψη του προϋπολογισμού του Δήμου. Εδώ το πινακάκι με τις ποσοστώσεις, ανάλογα με τα έξοδα. Εδώ είναι η πορεία, η μηνιαία και η τριμηνιαία πορεία του κόστους προσωπικού και πώς θα εξελιχθεί. Τα λοιπά έξοδα χρήσης. Αναμήνα. Εδώ σημαντικό κομμάτι η δαπάνη των επενδύσεων. Εδώ βλέπετε το κενό που υπάρχει τον Ιανουάριο γιατί δεν έρθει ο προϋπολογισμός. Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Από εδώ ξεκινάμε για να καταλήξουμε το Δεκέμβριο στο ύψος που έχουμε προβλέψει. Εδώ είναι οι πληρωμές. Και εδώ είναι το στατιστικό στοιχείο που λένε αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου. Αυτά. Αν έχετε κάποια απορία για τη στοχοδοσία. Σεβδαλή, μπορώ να πω κάτι, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Σεβδαλή, έχετε το λόγο. Κύριε Αυλίτη, αυτό που μας έχετε στείλει το αρχείο του 19. Το αρχείο του 19, η στοχοθεσία. Είναι η στοχοθεσία και ο απολογισμός είναι του 19. Άλλο. Έχω στείλει και τον απολογισμό για το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό. Στην ενημέρωση θα το κάνουμε. Αυτό που παρουσιάσατε τώρα δεν το έχουμε λάβει πάντως. Είναι η εισήγηση, γιατί είναι η εισήγηση της κυρίας Δαλιέτου που έχουν έρθει κάτι πίνακες και το έστειλα και εγώ σε μορφή Excel. Απλώς εδώ είναι η παρουσίαση η δική μου όσον αφορά ως PowerPoint. Εσείς το έχετε και σε Excel και έτσι όπως το έχει η κυρία Δαλιέτου. Έχετε δύο δηλαδή κανονικά. Ούτε σε Excel. Εντάξει, εντάξει, οκ, εντάξει. Κάτω στο ότι η υπηρεσία θα έχει στήριξη στο χώρο. Και δεν έχουμε, κύριε Αυλίτη, δεν έχουμε επίσης και των επιμέρους νομικών προσώπων τα ολοκληρωμένα πλαίσια δράσης.
Κάποιον τα έχουν στείλει. Τα έχουν σε Excel. Δεν τα έχουν. Σε Excel δεν τα έχετε. Εδώ έκανα του Δήμου την γενική παρουσίαση. Αυτά τα ό,τι έχουν στείλει οι οικονομικές υπηρεσίες και η ψηφοδελτία. Το νομικό προσώπο ξεχωριστά. Δεν τα έχουμε, σας λέω. Το νομικό προσώπο έχουν σταλεί, κύριε Παπάζογλου, τα έχουμε στείλει στο Δήμο. Και εγώ δεν τα έχω, πάντως. Έχετε στείλει τα Excel σας. Έχουμε στείλει στο Excel δεν μας έχει στείλει. Δεν μας έχει στείλει το Δήμο. Το νομικό προσώπο εγώ το έχω στείλει, πάντως εδώ και μια εβδομάδα τουλάχιστον. Ένα Excel υπάρχει του Δήμου. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράση για το Δήμο Κηφισιάς. Τα επιμέρους δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον εγώ δεν κατάλαβα να. Ας πούνε και άλλοι συνάδελφοι, μήπως κάνω εγώ λάθος. Σαν δημοτικό συμβούλιο πάντως, σαν δημοτικό συμβούλιο, οτιδήποτε έχουμε λάβει από την Οικονομική Επιτροπή, σας το έχουμε στείλει. Κυρία Παπαζούλου, απλώς εγώ έκανα την παρουσίαση του Δήμου σε Excel και σε PowerPoint. Δεν είναι υποχρεωτικό να τα κάνουν και τα νομικά πρόσωπα. Από τα νομικά πρόσωπα δεν πρέπει να τα κάνουν. Καμία αντίρρηση. Απλώς θυμάμαι πέρσι ότι είχαμε και τα Excel των νομικών προσώπων, τα αντίστοιχα. Φέτος δεν τα βρήκα εγώ μέσα σε αυτά που έχουν έρθει. Όχι, σε μένα δεν έχουν έρθει. Και ό,τι δεν έχει φύγει θα ξανασταλεί. Λοιπόν, έχετε προφανώς τις αποφάσεις των νομικών προσώπων. Την απόφαση έγκρισης των νομικών ολοκληρωμένου. Αποφάσεις υπάρχουν, τα Excel δεν υπάρχουν. Από τις αποφάσεις μας τις έχετε στείλει. Απλώς τα Excel δεν υπάρχουν των νομικών. Πάντω νομίζω, κύριε Παπάζογλου, ποτέ δεν είχαμε τα Excel γενικά στα νομικά πρόσωπα. Ερχόταν ένα σχεδιάγραμμα μόνο για τον Δήμο. Από ό,τι θυμάμαι όλα τα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να το δούμε από εδώ και πέρα, να φτιάχνουμε διαγράμματα και για τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, τα νομικά πρόσωπα να τα αναλάβουν, να το κάνουμε. Είναι θέμα βούληση δικιά του. Αλλά ποτέ δεν στέλναμε διαγράμματα. Έτσι θυμάμαι. Πάντως κάνουμε και τα διαγράμματα να τα κάνουμε και εμείς, κύριε Αυλίτη. Αυτό λέω. Να έχουμε την βοήθεια γενικότερα της οικονομικής υπηρεσίας πλέον που έχει την εμπειρία, να στείλουμε και εμείς ανάλογα στους συναδέλφους. Τα διαγράμματα αυτά είναι πολύ κατατοπιστικά και χρειάζονται. Βεβαίως να είναι. Σημειώστε να υπάρχει. Θα μας στείλει οτιδήποτε μας στείλουν τα νομικά. Συμφωνώ και εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Συνάδελφοι, ομόφωνα. Ωραία. Λύεται η 24η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.